Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και η εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής εδώ στην συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και ελπίζω πραγματικά να έχετε μια καλή χρονιά όλοι σας, όπως πιστεύω ότι θα έχει μια πολύ καλή χρονιά και ο ραδιοφωνικός διαδικτυακός προς το παρόν σταθμός του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα, με την κυβέρνηση να μας εκπλήσει δυσάρεστα κάθε λίγο και λιγάκι. Έχουμε το θέμα με τη Μακεδονία, με το Μακεδονικό, με το Σκοπιανό και το όνομα το οποίο κυοφορείται ότι θα δοθεί στους Σκοπιανούς με πρόθυμους τους πολιτικούς της Ελληνικής Βουλής από όλες τις πτέρυγες των κομμάτων να δώσουν το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια. Θα πρόκειται για την μεγαλύτερη προδοσία αποσυστάσεως του ελληνικού κράτους. Μία προδοσία η οποία θα στιγματίσει όχι μόνο το πολιτικό βίο, αλλά δυστυχώς θα στιγματίσει και τη χώρα μας με ό,τι δυσάρεστες, φοβερές συνέπειες συνεπάγεται αυτό. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Τσίπρας, βέβαια μίλησε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του με αισιόδοξα μηνύματα. Μιλούσε για χρονιά ορόσημο, ότι βγαίνουμε από την κρίση οριστικά και ότι αφήνουμε πίσω μας την εποχή της Επιτροπίας. Ήθελα να ξέρω ποιον κοροϊδεύει ο κύριος Τσίπρας και ποιον συνεχίζει να κοροϊδεύει με όλες αυτές τις απαράδεκτες, τις εκτός τόπου και χρόνου δηλώσεις του, οι οποίες προσβάλλουν και προκαλούν το κοινό δημόσιο αίσθημα, την κοινή νοημοσύνη του Έλληνα. Τελείως προκλητικός ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος προκαλεί βεβαίως και ο κύριος Τσίπρας και στη συνέχεια με όσα συμβαίνουν με τους Τούρκους αξιωματικούς, για τον έναν εκ των οποίων η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε ότι πρέπει να του δοθεί πολιτικό άσυλο και επειδή εξαγριώθηκε η Τουρκία, μέσα σε ελάχιστο χρόνο, μέσα σε λίγη ώρα, η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε αίτηση ακύρωσης της Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Κάποιοι φαίνεται ότι θέλουν να μας κόψουν τη σύνδεση, διότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας με το Skype. Μας έπεσε η σύνδεση του Skype. Κάποιοι φαίνεται δεν θέλουν να ακούσουν και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν αυτά που τους βγάζουμε στη φόρα. Είπαμε λοιπόν, δεν ξέρω και αν ακούστηκε καλά, για το μήνυμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο ήταν στην κυριολεξία προκλητικό για όλους τους Έλληνες, ότι βγαίνουμε από την κρίση και από τα μνημόνια μια και καλή το 2018. Ο προκλητικός κύριος Τσίπρας, και να δούμε η κυβέρνηση πόσο νοιάζεται, που λέει ότι νοιάζεται, και τι κάνει για τα αμαία, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία το κυριολεκτικά τα έχει εξουθενώσει. Ας ακούσουμε το παρακάτω βίντεο για να καταλάβετε ποια είναι η στάση του κυρίου Τσίπρας και της κυβέρνησής του απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ας ακούσουμε το βιντεάκι και θα είμαστε πάλι κοντά. Δικαίωμα συμμετοχής στη ζωή ζητούν τα άτομα με αναπηρία που συγκεντρώθηκαν σήμερα να διαμαρτυρηθούν για τις περικοπές στις συντάξεις τους, αλλά και το κόψιμο των επιδομάτων, των μοναδικών οικονομικών πόρων τους, όπως λένε. Το επίδομα δόθηκε όταν δόθηκε το 1981. Δόθηκε μόνο και μόνο για το να βγούμε από τα ιδρύματα. Γιατί όταν είσαι μέσα στο ίδρυμα, στοιχίζει 7 με 8 φορές παραπάνω στο κράτος. Και δυστυχώς, σήμερα μας αναγκάζουν να ψάχνουμε να βρούμε ένα παραμόνο στο ίδρυμα για να ζήσουμε. Όχι στην αποσάκρωση των υπηρεσιών υγεία. Όχι στα λουκέτα σε δομές που φιλοξενούν ή απασχολούν παιδιά με λαϊκή αναπηρία. Άτομα με αναπηρία από όλη την Ελλάδα πραγματοποιούν συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας και ζητούν το αυτονόητο, να μην υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής τους. Διαμηνύουν πως αυτή η κίνηση αποτελεί την αρχή των δυναμικών κινητοποιήσεων προκειμένου να προασπίσουν τις ίδιες τους τις ζωές και να περισσώσουν ό,τι απέμεινε από την αξιοπρέπειά τους. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Ακούσατε το βιντεάκι.
η κυβέρνηση και όποιοι είναι αυτοί γύρω από αυτήν, φαίνεται θέλουν να μας κλείσουν το στόμα. Γι' αυτό είχαμε αυτή τη μικρή διακοπή και πήγε λίγο προς τα πίσω, λίγα λεπτά προς τα πίσω, κρίσιμα λεπτά, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε εδώ με τον καλεσμένο μας, τον Σοφοκλή Αλέπη, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών, πρώην Δημοτικό Σύμβουλο Χαϊδαρίου και υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με τον κύριο Καπερνάρο, όταν είχε κατέβει υποψήφιος δήμαρχος ο κύριος Καπερνάρος. Και υπόψη σημειώστε ότι ο καλεσμένος μας Σοφοκλής Αλέπης είναι διδάκτορας, υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την προσβασιμότητα στην ακτοπλοεία. Αγαπητέ Σοφοκλή, καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνεις. Αν έχεις την καλοσύνη σου, μπορεί να σβήσεις και την οθόνη, γιατί δεν χρειάζεται. Εμείς είμαστε ραδιοφωνικός σταθμός. Θέλω να μου πεις μέσα από το χώρο στον οποίο βρίσκεσαι και τον διακονείς, τι έχετε υποστεί στα χρόνια αυτά των μνημονίων, για να περάσουμε και συγκεκριμένα μετά και στα χρόνια της κυβέρνησης του Τσίπρα. Η αλήθεια είναι ότι από τα μνημόνια που έχουν υποστεί οι Έλληνες, οι παραπληγικοί με τους αγώνες μας και με τις διοικήσεις μας, καταφέραμε μέχρι τα δύο πρώτα μνημόνια να μην έχουμε πάρα πολύ σοβαρές περικοπές. Σοβαρές περικοπές έχουμε, αλλά δεν είχαμε μισθολογικές τόσο πολύ περικοπές. Στο τρίτο όμως μνημόνιο τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Στο τρίτο μνημόνιο είχαμε τις περικοπές που εφίστανται όλοι οι πολίτες, παρά το ότι ζούμε σε διαβιώνουμε συνθήκες αναπηρίας, που σημαίνει ότι είμαστε χρέσεις αμαξιδίου, που σημαίνει ότι έχουμε τριπλάσιο κόστος ζωής από έναν άνθρωπο χωρίς αμαξίδιο. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και παρόλο ότι η κυβέρνηση δείχνει ένα φιλελαϊκό πρόσωπο με την έννοια ότι λέει ότι θα προστατεύσω τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τους αδύναμους κτλ., νομίζω ότι αυτό δεν πραγματοποιείται χωρίς αγώνα και προσπάθεια. Είμαστε από τους λίγους, ίσως και ο μόνος πρωτοβάθμιος φορέας, ο οποίος είδαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος υποσχέθηκε ότι μετά την αξιολόγηση, τώρα δεν ξέρω πια, γιατί έχω χάσει τον αριθμό των αξιολογήσεων, αυτή που έρχεται, την προηγούμενη, θα μας επιστραφούν οι δομές, οι περικοπές που είχαμε στα εισοδήματά μας. Πρέπει να πω ότι η ανεργία στον χώρο της αναπηρίας προσεγγίζει ή και ξεπερνά το 80% όταν στον γενικό πληθυσμό είναι στο 23% και στο 24%. Πρέπει να πω ότι άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες αναπηρίας έχουν περισσότερες αυξημένες ανάγκες. Είναι και μόνο τη θέρμανση θα πω, γιατί η λειτουργία του κυκλοφοριακού μας δεν είναι αυτή που είναι σε έναν άνθρωπο χωρίς αναπηρία. Μόνο το κόστος θέρμανσης θα πω, για να μην πω το κόστος διαβίωσης με έναν συνοδό κτλ. Όλα αυτά καλύπτονται από ένα πενιχρό επίδομα για όσους κατάφεραν να δουλέψουν μία σύνταξη. Δεν κατάφεραν να δουλέψουν πολύ. Εγώ είμαι από τους τυχερούς που εργάστηκα στην Εμπορική Τράπεζα και έχω και μία σύνταξη και ένα επίδομα. Αλλά όπως είπα, η ανεργία στον χώρο μας είναι σε πολύ μεγάλα ποσοστά. Σήμερα, για παράδειγμα, υπάρχει ο νόμος 2643 που προσλαμβάνει ανθρώπους με ποσόστοση στους διαγωνισμούς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα. Αλλά αν για παράδειγμα πάμε στην λογική του 1 προς 5 που λέει τόσο η κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση θα πάμε στις προσλήψεις, ουσιαστικά ο νόμος αυτός απενεργοποιείται, αδρανοποιείται. Άρα λοιπόν θα προσληφθούν ακόμα λιγότεροι άνθρωποι με αναπηρία στις υπηρεσίες. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε και άλλες ενεργητικές πολιτικές, θα έλεγα εγώ, και όχι παθητικές μόνο. Παρότι λοιπόν ζητάμε και διεκδικούμε να μην έχουμε περικοπές, να μην έχουμε. Που πρέπει να πω ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις το δέχτηκαν αυτό σε ένα βαθμό. Είπαν ότι άνθρωποι που λαμβάνουν επιδόματα δεν θα έχουν περικοπές στις συντάξεις τους. Η κυβέρνηση εννοώ του Σαμαρά και του Βενιζέλου. Ναι. Η τωρινή φιλελαϊκή κυβέρνηση δεν το έκανε. Το χαρακτηρίζεις φιλολαϊκή την κυβέρνηση ή κατεφημισμό? Φιλολαϊκή εντός εισαγωγικών, θα το πω. Εισαγωγικών, μάλιστα. Κατάλαβα, εντός εισαγωγικών. Τα περιγράφεις. Υποτίθεται. Το σωστό ήθελα να πω.
Όπως μου τα περιγράψεις, αγαπητέ Σοφοκλή, εδώ μιλάμε για κυβέρνηση η οποία εξοντώνει τους ανάπηρους και ήθελα να μου πεις πώς αισθάνεσαι την ίδια ώρα που βλέπουμε ο κύριος Τσίπρας να διαφημίζει την κοινωνική του ευαισθησία, ειδικά όταν ψήφιζε το νόμο περί αλλαγής φύλου, πολύ καλά το θυμάσαι, και μιλούσε για ένα ποσοστό 0,1%, ενώ εσείς αντιπροσωπεύετε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Για πες μου. Γι' αυτό λέω ότι μερικά πράγματα γίνονται για να γίνονται επικοινωνιακά. Η αλλαγή φύλου, εντάξει, οι άνθρωποι μπορεί να έχουν κάποιο... αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πολύ σοβαρότερα πράγματα να λύσουμε σε αυτή την κοινωνία. Από το να λύσουμε μια εκκρεμότητα η οποία... υφίσταται, δεν την αφήσω εδώ. Όμως δεν θα πρέπει να λύσουμε πρώτα την ανεργία, το ότι υπάρχει... σημαντικό ποσοστό μετανάστευσης, το οποίο προσωπική μου άποψη, και εδώ θέλω να εκφράσω μια προσωπική άποψη, πάντα πίστευα και πιστεύω ότι πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να πούμε ποιους, πόσους μπορούμε, μετανάστες μπορούμε να αντέξουμε, να απορροφήσουμε ομαλά. Διότι αν δεν βάλουμε, όπως κάνουν όλες οι σοβαρές προηγουμένες φορές, διότι αν δεν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να πούμε ότι εγώ σαν Ελλάδα μπορώ να απορροφήσω και να ενσωματώσω ομαλά τόσο κόσμο, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό. Υπάρχει αυτό το περίφημο κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας. Αυτό μπορείς να μου εξηγήσεις. Υπάρχουν δηλαδή άτομα με ειδικές ανάγκες, τα οποία τα καταργούν, δηλαδή μειώνουν τα ποσοστά αναπηρίας με αποτέλεσμα ένας ο οποίος ήταν ανάπηρος ή είναι ανάπηρος να του πούνε ότι σήμερα δεν είσαι ανάπηρος? Τα κέντρα προσωπικής αναπηρίας, όταν δημιουργήθηκαν στην αρχή της δημιουργίας τους, πριν 5 ή 6 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, όλο το αναπηρικό κίνημα ήταν υπέρ της δημιουργίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς είπαμε ότι θέλουμε να δημιουργηθούν για να μπορέσουμε να εξαλείψουμε αναπήρους μαϊμού, όπως τους λένε στην δική μας διάλεκτο, αναπήρους που βγήκαν ανάπηροι για πελατειακούς λόγους. Όμως στην πορεία τους τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας αποδεικνύονται ένα οφτήριο ποσοστών, όπως ακριβώς το λέω με φιλολαϊκά, ένας μηχανισμός ο οποίος σκοπό έχει να μειώσει τα ποσοστά αναπηρίας για αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Πολλά περιστατικά χτυπάει καθημερινά το τηλέφωνο για να δούμε ότι περιστατικά με 80 και 90% πέφτουν κάτω από το 67, έτσι ώστε να μην έχουν δικαιώματα παροχών. Αυτό το πράγμα πρόσφατα, μάλιστα πριν 2 μέρες, εκδόθηκε στις 27 του μήνα, 27 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, εκδόθηκε ένας ενιαίος οδηγός ποσοστών αναπηρίας. Παρατηρούμε ότι τα ποσοστά, ότι οι αναπηρίες που μέχρι τώρα θεωρούνταν με 80-90% έχουν πέσει στο 65, στο 60 ή και στο 50%. Αυτό είναι λοιπόν μια μεθοδευμένη προσπάθεια να μειωθούν ποσοστά, να μειωθούν δικαιούχοι κοινωνικών επιδομάτων. Δηλαδή, για να το πούμε καθαρά, εδώ έχουμε να κάνουμε με κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο ουσιαστικά εκτελεί εντολές των Τροϊκανών που λένε σφαγιάστε τους. Και ερχόμαστε δηλαδή, αυτό το κέντρο μέσα είναι προφανώς γιατροί, έτσι δεν είναι? Πώς θα πει το πιστοποίηση? Προφανώς είναι γιατροί. Έχουμε δηλαδή γιατροί, να τους πω έτσι ξεκάθαρα, γερμανοτσολιάδες. Δηλαδή βάζουν το θέμα της επιστήμης τους στην άκρη για να εκτελέσουν εντολές των δανειστών, δηλαδή να εξοντώσουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι Γερμανοτσολιάδες, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή την ορολογία, είναι γιατροί του δημοσίου, οι οποίοι προφανώς θέλουν να μειώσουν τα ποσοστά από την εντολή απ' έξω. Δεν μπορώ να το πω. Αυτό δεν μπορώ να το πιστοποιήσω. Εγώ θα σας πω ένα περιστατικό που βίωσα ως χαϊδαριώτης από μία συντοπίτησά μου, η οποία με πήρε τηλέφωνο για να με ενημερώσει απλά και να μου πει το παραπονό της. Η κυρία λοιπόν αυτή βρέθηκε σε κατάσταση παραπληγίας από ιατρικό λάθος. Πέρασε από τα ΚΕΠΑ και της βγάλανε ποσοστό αναπηρίας 80% με 60% στα κάτω άκρα. 60% στα κάτω άκρα, που σημαίνει ότι δεν δικαιούται τίποτα. Και αυτή την κυρία σήμερα χρησιμοποιεί αμαξίδιο, επειδή είναι και μεγάλης ηλικίας, δεν θέλησε να μηνύσει τον γιατρό που έκανε το λάθος και είπε δεν παίρνω στη διαδικασία, θέλω την υγειά μου κτλ. Εγώ της είπα ότι θα μπορούμε να κάνουμε μια αγωγή, της συμβούλευσα. Δεν μπορούσε, δεν ήθελε, είχε τη διάθεση. Της περνάει από ΚΕΠΑ και παίρνει ένα 80% με 60% στα κάτω άκρα. Σημαίνει ότι δεν δικαιούται τίποτα σήμερα.
Είναι φοβερά πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε για γιατρούς ουσιαστικά δήμιους των αναπήρων. Εγώ να αναφέρω ένα ρεπορτάζ το οποίο είχα κάνει πριν από αρκετά χρόνια στην Ελεύθερη Ώρα όταν ήμουνα και λέμε ο ανάπηρος κύριος Δαρδιώτης λαμβάνει επίδομα αναπηρίας 69 ευρώ αλλά πληρώνει επίδομα για αναπήρους 477 ευρώ. Δηλαδή είναι να τρελαίνεται κανένας. Ουσιαστικά μιλάμε για εξόντωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες με σφραγίδα των τροϊκανών τα οποία τα υλοποιούν όλα αυτά οι κυβερνώντες και οι γιατροί οι οποίοι είναι μέσα. Έτσι δεν είναι, Σοφοκλή? Έτσι φαίνεται να είναι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ότι συνεχίζουμε να είμαστε στον δρόμο, ότι σκοπεύουμε να δίνουμε τις αντιστάσεις μας και τις αντιστάσεις μας, γιατί και ξέρετε και κάτι, επειδή όλα τα πράγματα δεν μετριώνται με νούμερα, γιατί δεν μιλάμε για ανθρώπους. Άνθρωποι, όταν ο συνοδός του παραπληκτικού κοστίζει ένα χιλιάρικο και παίρνει εκείνος, αν το παίρνει, ένα επίδομα 700 ευρώ, τι θα ζήσει, πώς θα ζήσει, και δεν ξέρω αν ακούγεται αυτό λαϊκίστικο, αλλά νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Μια πραγματικότητα δεν είναι ζωφερή. Εσείς τώρα μέσα στο 2018 περιμένετε νέες περικοπές, νέο σφαγιασμό για τα άτομα με ειδικές ανάγκες? Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για τα πάντα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Περιμένουμε αυτή την έρευνα, την αξιολόγηση, να δούμε τη δέσμευση, γιατί είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού αυτή, ότι μετά την αξιολόγηση θα αναθεωρηθούν πράγματα. Να σας πω ότι το τελευταίο ραντεβού στο οποίο παρευρέθησα εγώ και εγώ προσωπικά ήταν με τον κύριο Πετρόπουλο, ο οποίος δεν μας υποσχέθηκε τίποτα, έμεινε. Ο Υπουργός Εργασίας είναι και ο Πετρόπουλος, έμεινε σε μια λογική ότι κάτι θα κάνουμε για εσάς. Τίποτα. Και όταν τον ρωτήσαμε τι να βγούμε να γράψουμε στο δελτίο τύπου, λέει γράψτε ό,τι θέλετε. Και μετά το ραντεβού αυτό βγήκε αυτός ο οδηγός ποσοστών αναπηρίας που μειώνει ουσιαστικά τα ποσοστά σε γενικές γραμμές. Άρα λοιπόν όλα είναι στο τραπέζι, όλα είναι ανοιχτά, οποιασδήποτε αντιδράσεις είναι ανοιχτές και κάνω και μια πρόσκληση προς τα μέλη μας που είναι αρκετά, είναι 6.000 μέλη. Να αρχίσουν να βγουν από τον καναπέ τους, να σηκωθούν από τον καναπέ τους με όση δυσκολία αυτό μπορεί να σημαίνει, για να βγούμε στους δρόμους, γιατί μόνο βγαίνοντας στον δρόμο μπορείς να διεκδικήσεις τη ζωή σου. Είδαμε και μάλλον ακούσαμε από το βιντεάκι που βάλαμε πριν από λίγο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία πραγματικά με τα αμαξίδια τους βγήκανε στους δρόμους. Έχετε κάτι τώρα στα σκαριά ετοιμάσει ή περιμένετε? Κάτι θα κάνουμε, δεν θα δεσμεύσω ναι, τώρα. Θα κάνουμε κινητοποίησεις, είναι δεδομένο, θα οργανωθούμε περισσότερο και το έχουμε πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους. Και μπορώ να καταλάβω, αν θέλετε, το γεγονός ότι όλη η κοινωνία υποφέρει και ότι πιθανά και άνθρωποι που ζουν χωρίς αναπηρία ζουν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά σκεφτείτε πόσο αυτό το γεγονός, πόσο αυτός ο δείκτης δυσκολεύει για ανθρώπους που εγώ δεν θα πω τίποτα, δεν θα πω ότι μόνο τους λείπει κινητικότητα, τους λείπουν και οι ευκαιρίες. Ξέρετε, έχουμε προτείνει και ενεργειακές πολιτικές, όπως είπα, εργασία. Δυνατότητα να με απασχολήσεις, να μου δώσεις τη δυνατότητα να εργαστώ ή να επιχειρήσω. Δεν υπάρχει προτείνει μόνο σαν σύλλογος μόνο παθητικές πολιτικές. Αυτό λοιπόν η οποιαδήποτε κυβέρνηση πρέπει να το δει σοβαρά. Και να δει σοβαρά ότι τελικά τι χάνει από το ΑΕΠ της με το να έχει ανθρώπους στο περιθώριο. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφοκλή, και ειλικρινά να σου δώσω συγχαρητήρια για τον αγώνα που κάνεις και να γίνεις διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, να πάρεις το διδακτορικό σου. Ειλικρινά σε ζηλεύω για την δύναμη της ψυχής την οποία έχεις, διότι αντιμετωπίζεις και εσύ σοβαρά κινητικά προβλήματα. Συγχαρητήρια. Σου εύχομαι μια καλή χρονιά να έχεις, επικοδομητική χρονιά, και να δίνεις τους αγώνες σου και μέσα από το Σύλλογο Παραπληγικών και να καταφέρετε να πετύχετε τους στόχους σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε σε λίγο με τον επόμενο καλεσμένο μας, τον Πάνο τον Αποστόλου, και θα δείτε πόσα έχουμε να πούμε σημαντικά. Πάμε στο διάλειμμα.
Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και μετά τον Σοφοκλή Αλέπη έχουμε κοντά μας τον Πάνο Αποστόλου, ο οποίος είναι επικεφαλής της πολιτικής στρατηγικής των Ελλήνων Πολιτεία και δημοσιογραφή. Εγώ θα τον χαρακτηρίσω συνάδελφο δημοσιογράφο, ο οποίος κάνει αξιόλογα ρεπορτάζ στην ελεύθερη ώρα με αποκλειστικές πληροφορίες, κυρίως στα εθνικά μας θέματα. Φίλε Πάνο, καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλησπέρα Μάκη μου, καλή χρονιά ευλογημένη να έχουμε. Αμήν, αμήν. Θα ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε μαζί Πάνο για τα καυτά θέματα και κυρίως αρχίζοντας με το ζήτημα το μακεδονικό, στο οποίο βλέπουμε ότι υπάρχει προθυμία από την ελληνική κυβέρνηση, κυρίως από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, θα μας αναλύσει και την περίπτωση του κυρίου Καμένου, να δοθεί το όνομα της Μακεδονίας με σύνθετο όνομα στους Σκοπιανούς και παράλληλα με αυτούς υπάρχουν και τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία συμφωνούν. Για κάνε μου το δικό σου σχόλιο και τις δικές σου εκτιμήσεις. Πρώτα απ' όλα, αγαπητέ φίλε Μάκη, συναγωνιστή θα έλεγα, να πω ότι δεν θα ήθελα να το ονομάζω μακεδονικό, να το ονομάζουμε μακεδονικό Σκοπιανό. Ναι. Από εκεί και μετά βλέπουμε εδώ και δεκαετίες έναν τιτάνιο, έναν λυσαλαίο αγώνα της εκάστοτε ελληνικής κυβερνήσεως να παραχωρήσει τον όρο Μακεδονία στο οριστικό όνομα που θα λάβει η χώρα των γειτονικών κρατηδίων των Σκοπίων. Μιλάω δηλαδή ότι υπάρχει απίθμενο θράσος όλων των πολιτικών μας που δεν προασπίζονται τα ιερά και τα όσια της φυλής μας. Θα σου θυμίσω ότι τον Οκτώβριο του 2013 τελείωσε από πλευράς Ελλάδος το όνομα της ονοματοδοσίας στη γείτονα χώρα. Η κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου μαζί με το γεράκι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς, συμφώνησαν στη σύνθετη ονομασία. Το αν δεν προχώρησε αυτή και επίσημα η συμφωνία μεταξύ της τότε ελληνικής κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου και του Μάθιου Νίμιτς είναι λόγω των εθνοτικών προβλημάτων που είχαν, που είχε και έχει το κρατηδίο των Σκοπίων. Δεν δέχονταν αυτό τον όρο, αυτή την ονομασία, τη σύγκριτη ονομασία που να περιέχει τη λέξη Μακεδονία, ούτε οι Βούλγαροι ούτε οι Αλβανοί. Αυτός είναι και ο λόγος, ο σημαντικός λόγος που υπάρχει ανοιχτό ακόμη το θέμα. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Χ, ο οποίος ήρθε και μας είπε σε συνέντευξη που έδωσε ότι μέσα στο 2018 θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να κλείσει αυτό το θέμα. Και βέβαια το είπε γιατί έχει τεράστια συμφέροντα η Αμερική. Διότι η Αμερική θέλει να εντάξει τα Σκόπια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν είναι επίσης ένας αστάγμητος παράγοντας που δεν προχώρησε αυτό το όνομα, η παραχώρηση του ονόματος Μακεδονία στους Σκοπιανούς, διότι όλες οι χώρες του πλανήτη, που είναι πάρα πολλές αυτές που έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ποτέ τίποτε επίσημα, εάν και μόνο δεν γίνει μία πράξη. Να αναγνωρίσει επισήμως η όποια ελληνική κυβέρνηση τα Σκόπια με αυτή την ονομασία. Μέχρι τότε υπάρχει πρόβλημα για τα Σκόπια. Βγαίνει λοιπόν ο κύριος Ζόραν Ζάεφ, δείχνει ότι είναι μετριοπαθής, δείχνει ότι είναι διπλωματικός, λέει θα βγάλουμε τα αγάλματα του Αλέξανδρου και του Φιλίππου, θα καταργήσουμε τις ονομασίες κτλ. Κτλ. Προκειμένου να ρίξει υποτίθεται στάχτη στα μάτια της πολιτικής κυβερνήσης ηγεσίας της Ελλάδος, αλλά περί του ονόματος δεν λέει απολύτως τίποτε. Ακολουθεί ακριβώς την ίδια πολιτική που είχε ακολουθήσει ο Βουλεύσκη. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς εδώ και λέμε σήμερα η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει τον
να πω αυτή την λαϊκή έκφραση, να περάσει προς τα έξω την σύνθετη ονομασία. Η οποία να γίνει αποδεκτή, δηλαδή, λες, εξαπαλώνων ήχων. Ο ελληνικός λαός, Μάκη μου, το ξέρεις πάρα πολύ, ξεχνά πολύ εύκολα. Πείθεται πολύ εύκολα. Θα σου πω στην προηγούμενη κουβέντα που είχες με τον αγαπητό φίλο και με το τι έγινε σήμερα με την κυβέρνηση Τσίπρα. Θα σου θυμίσω ότι ο Ανδρέας Παπαδρέου πώς είχε υποσχεθεί στα περήφανα γυρατιά και τους πρώτους που ξυλοκόπησε ήταν τα περήφανα γυρατιά έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στην Καραγιώρη Σερβίας. Λίγο παλαιότεροι εμείς που τα θυμόμαστε. Λέω λοιπόν ότι προσπαθούν όμορφα τεχνιέντος να περάσουν προς τον κόσμο ότι αυτό που θα αποδεχθεί η ελληνική κυβέρνηση είναι προς το συμφέρον της πατρίδος. Και έρχεται ο κύριος Κοτσιάς που είπαμε πάρα πολύ, με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ και λέει ότι δεν είναι θέμα αποφάσεως των πολιτικών αρχηγών. Και αυτό το λέει προκειμένου να ακυρώσει την απόφαση πολιτικών αρχηγών της 13ης Απριλίου του 1992. Τον τότε αρχηγών θα έλεγα. Ναι. Την οποία επικαλείται και ο κύριος Καμένος υπόψη, έτσι. Αλλά είναι θέμα των βουλευτών, όχι κύριε Κοτσιά. Δεν είναι θέμα των βουλευτών. Εδώ έχουμε την 13η Απριλίου 1992, αγαπητέ Μάκη, μια ιστορικότατη σύσκεψη που έβγαλε μια ιστορικότατη απόφαση. Συμφώνησαν πολιτικά μεγέθη της εποχής εκείνης που οχριούν μπροστά τους οι σημερινοί των ίδιων κομμάτων. Ήταν ένας πρόεδρος Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου, ήταν ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, η πρόεδρος του συνασπισμού μετεξελίχθηκε σε ΣΥΡΙΖΑ ο συνασπισμός, η κυρία Μαρία Δαμανάκη και η γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρίγα. Πριν ΚΚΕ συμφώνησαν και βγήκε προς τα έξω από την Προεδρία της Δημοκρατίας η παρακάτω ανακοίνωση. Η πολιτική ηγεσία της χώρας, με εξαίρεση το ΚΚΕ, συμφώνησε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων μόνο αν τηρηθούν και οι τρεις όροι που έθεσε η ΕΟΚ, σήμερα Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 16 Δεκεμβρίου του 1991, με την αυτονόητη διευκρίνηση ότι στο όνομα του κράτους αυτού δεν θα υπάρχει λέξη Μακεδονία. Άρα λοιπόν, η απόφαση αυτή είναι απόλυτα δεσμευτική και δεν μπορούν ποτέ οι πολιτικοί σημερινοί νάνοι των ίδιων κομμάτων που ήταν και εκείνη την εποχή να αναμετρηθούν, να ακυρώσουν ή να ρίξουν στην πυρά την απόφαση που βγάλανε των ίδιων κομμάτων οι πολιτικοί γίγαντες. Δεν μου πεις για την θέση του Καμένου και του κόμματός του, ο οποίος λέει ότι δεν πρόκειται να το ψηφίσει, αλλά βγαίνει δια του κυρίου Κατσίκη και λέει ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμα της πλειοψηφίας, όποιο και αν είναι αυτό. Όχι, δεν επιτρέπεται να πάει ποτέ σε πλειοψηφία στη Βουλή. Δεν, αυτή τη στιγμή δεν εκφράζουν μετά από πάροδο 2,5 ετών οι βουλευτές, και δεν είναι σίγουρο ότι εκφράζουν την απόλυτη άποψη του κόσμου περί του θέματος αυτού που είναι ένα εθνικό θέμα. Ο κύριος Καμένος λοιπόν έκανε την εξής δήλωση. Είπε ότι στεκόμαστε στην απόφαση του 1992, αλλά θα την εκρίνει ο λαός με δημοψήφισμα. Και αυτή η δήλωση του κυρίου Καμένου, υπουργού Εθνική είχα μείνει σήμερα και συγκυβερνήτη μαζί με το κόμμα του Σανέλ, με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι επικίνδυνη και ακροβατή. Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω βαρύτα το όρο. Ναι, ακροβατή προδοτικά. Κοίταξε, μισό λεπτό. Γιατί, να το εξηγήσω, Μάκη, γιατί. Ναι, για πες μου. Γιατί μια σύγκληση πολιτικών αρχηγών, συμφωνώ και θα μπορούσα να συμφωνήσω και εγώ να γίνει. Γιατί πιστεύω, όπως είπα και πριν, ότι δεν θα υπήρχε ποτέ περίπτωση να έρθουν οι σημερινοί ηγέτες των κομμάτων, πολιτικοί νάνοι, να ακυρώσουν την απόφαση των 92 που ήταν απόφαση ηγετών των ίδιων κομμάτων, οι οποίοι ήταν με βάση.
διαβάσει το έργο τους και την εμβέλεια του ονόματός τους πολιτικοί γίγαντες. Όμως θα διαφωνήσω στο δημοψήφισμα και το ακούω από πολλούς αυτό και το οποίο είναι άκρος επικίνδυνο. Συγγνώμη, να ακούσουμε με λεπτομέρεια αυτή την άποψη γιατί είναι άκρος επικίνδυνο, διότι συγγνώμη και εγώ στην εφημερίδα μου τον ανεξάρτητο παρατηρητή από τις 23 Δεκεμβρίου έχω ζητήσει να γίνει δημοψήφισμα, διότι είμαι βέβαιος 100% ότι πάμε σε ποσοστά 80% και βάλε υπέρ του όχι στο όνομα Μακεδονία για τα Σκόπια. Θα στο διαβάσω ακριβώς, αγαπητέ Μάκη, όπως το διατυπώνω αύριο στο άρθρο μου στην Ελεύθερη Ώρα. Αυτή η θέση είναι εκ του πονηρού η απόλυτα σκέψη αφελούς ανθρώπου και απευθύνομαι προς τον κύριο Καμένο. Ένα δημοψήφισμα για ένα τεράστιο εθνικό ζήτημα ζωής και θανάτου για το έθνος εγκυμονεί απρόβλεπτους κινδύνους. Γιατί το όποιο μικρό αρνητικό ποσοστό θα δώσει το δικαίωμα στη σκοπιανή προπαγάνδα και στους εδώ καλοθελητές τους, βλέπε Μάκη, Μουράνιο, Τόξο, στη Θράκη κτλ. Κτλ. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Να μιλήσουν για μακεδονική μειονότητα. Ξέχωρα από το ποσοστό του λαού που δεν θα προσέλθει να ψηφίσει για τον όποιο λόγο θα προσμετρηθεί στη βαρέτα της σκοπιανής προπαγάνδας. Όχι λοιπόν σε δημοψήφισμα από τη στιγμή που ισχύει η απόφαση των πολιτικών αρχηγών του 1992. Μισό λεπτό. Πώς θα γίνει διαφορετικά. Και η δική μου και του κόμματος που εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι, ναι. Πώς διαφορετικά κρίνεις εσύ, ωραία. Εάν όμως οι πολιτικοί αρχηγοί πάνε να ανατρέψουν την απόφαση των πολιτικών αρχηγών του 1992, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Θα ψηφίσουν το όνομα Μακεδονία για τα Σκόπια. Μετά πολιτική δεν γίνεται. Ο Τσίπρας έθεσε ναι και όχι σε δημοψήφισμα. Και το όχι το μετέτρεψε σε ναι. Άρα λοιπόν και δημοψήφισμα να γίνει, εάν δεν τους συμφέρει, θα το πάνε εκεί που αυτοί θέλουν και εκεί που είναι η εντολή τους. Εσύ τι προτείνεις. Άρα λοιπόν, από τη μία έχουμε τα πολιτικά κόμματα τα σημερινά και απέναντί τους έχουν το λαό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπερβάλλουν, να υπερθεματίσουν τις αποφάσεις των 92. Και το εξήγησα το γιατί. Γιατί τυχαίνει παρά την πάροδο των δεκαετιών να είναι τα ίδια ακριβώς κόμματα. Και είναι νάνοι οι σημερινοί από πλευράς ονομάτων και παραγωγής έργου με εκείνα τα ονόματα. Δεν θα τολμήσει ποτέ στη σύγκληση πολιτικών αρχηγών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος να υπερθεματίσει προς τον μέντορά του τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Αυτή είναι η άποψή μου και την αναλύω όσο πιο κομψά μπορώ, γιατί το επαναλαμβάνω, το δημοψήφισμα εκτιμονεί κινδύνους. Θα υπάρξει. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα έρθει ένα 95-5 και το ναι. 95-5 σε πόσο ποσοστό ανθρώπων, πολιτών, Ελλήνων θα προσέλθουν να ψηφίσουν. Σωστά. Στις περασμένες εκλογές είχαμε 47% αποχή. Αυτά είναι στη διπλωματία και στην πολιτική όπλα προς τον αντίπαλο. Δεν θα δώσω εγώ την δυνατότητα στον αντίπαλο να έχει ένα χαρτί και να το κουνάει. Συστήνεις τα συλλαλητήρια όπως αυτά που γίναν παλαιότερα. Βεβαιότατα. Αλλά σήμερα δεν υπάρχει ένας Χριστόδουλος να καλέσει σε συλλαλητήριο τον κόσμο και να γεμίσει την Αθήνα με 1 και 2 εκατομμύρια και με 1 εκατομμύριο τη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Γιατί δεν υπάρχει ακριβώς αυτό που είπε Χριστόδουλος. Δεν υπάρχει ηγέτης. Δεν υπάρχει ηγέτης. Η Ελλάδα ζει τις χειρότερες ημέρες της ιστορίας της. Έχει ανοιχτά όλα τα εθνικά θέματα. Τρώμε από παντού καρπαζιές. Θα συζητήσουμε. Είναι των ημερών, επαναλαμβάνω και ας γίνομαι κουραστικός, ότι υπάρχει ιστορική απόφαση πολιτικών αρχηγών του 92 που δεν μπορεί να παραβιαστεί. Όλα τα άλλα τα οποία λέει ο κύριος Κοτζιάς, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος είναι δημοσκόπηση σε εισαγωγικά για να διαισθανθούν, να εισπράξουν την αντίδραση του κόσμου. Ποια είναι, ποιανού μεγέθους είναι και τα ρέσα. Γι' αυτό και εγώ προσωπικά το εκλαμβάνω έτσι και δεν σταματώ να γράφω επάνω σε αυτό το συγκεκριμένο εθνικό θέμα.
Πάνω Αποστόλου, θα συζητήσουμε ένα άλλο θέμα τώρα. Θα περάσουμε βέβαια σε ένα διάλειμμα, αλλά σε προλιένω για το θέμα που έχει προκύψει με τους 8 Τούρκους αξιωματικούς, για τους οποίους η ελληνική δικαιοσύνη, τουλάχιστον για τον έναν, πήρε απόφαση να δοθεί πολιτικό άσυλο, και έχουμε τρομερές εξελίξεις από αυτού του θέματος. Από τη μία πλευρά ο Ερντογάν να διαμαρτύρεται, από την άλλη η κυβέρνηση ως Γιουσουφάκη να πηγαίνει να καταθέτει αίτηση ακύρωσης της απόφασης αυτής της ελληνικής δικαιοσύνης, και να έχουμε τον κύριο Ερντογάν να έρχεται σε λίγο διάστημα για δεύτερη φορά μέσα σε λίγο διάστημα στην Ελλάδα, προκειμένου να επιχειρήσει με τον τρόπο του να ανατρέψει αυτή την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης και να πάρει πίσω τους 8 αξιωματικούς, διότι λέει ότι τους το υποσχέθηκε αυτό ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε σε λίγο, Παναγιώτη Αποστόλου. Ας πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και είμαστε πάλι να τα πούμε με τον φίλο τον Πάνο Αποστόλου. Φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι εδώ είμαστε στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, στην εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και έχω στην άλλη τηλεφωνική γραμμή τον Πάνο Αποστόλου, όπως τον είπα προηγουμένως, και μιλάμε για το θέμα που προέκυψε τώρα με τους αξιωματικούς, τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση, τουλάχιστον για τον ένα, έδωσε πολιτικό άσυλο, και έχουμε τα επακόλουθα, τα συγκλονιστικά. Πες μας λοιπόν την άποψή σου και τις πληροφορίες που έχεις για αυτό το θέμα, Πάνο. Κοίταξε να δεις, Μάκη. Λες ότι ενδεχομένως να έρθει ο Ερντογάν για δεύτερη φορά. Ο Ερντογάν είναι ηγέτης. Ο Ερντογάν έχει κάνει ανοίγματα, αν παρακολούθησες, δεν το γνωρίζω, κατάληψης και της Αφρικής. Πήγε μέσα σε μικρό διάστημα και στο Σουδάν και στο Τσάντ και στη Σομαλία. Κάνει φοβερά ανοίγματα. Είναι πολιτικός ηγέτης. Τέτοιο που δεν είναι κανένας από τους δικούς μας πολιτικούς. Από την άλλη μεριά, η δικαιοσύνη έβγαλε μία απόφαση για τους 8, η οποία πράγματι έσωσε την ελληνική δικαιοσύνη, το κύρος της. Η ενέργεια του Τσίπρα και της κυβέρνησης είναι απαράδεκτη. Και πιστεύω ότι, όπως λέει αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν, ότι μου το υποσχέθηκε, θα έρθει η ώρα και στιγμή, γιατί ο Ερντογάν δεν μασάει τα λόγια του και θα τους εκφράσει και για όλα τα άλλα θέματα τα οποία υποσχέθηκαν και τα οποία έχουν γράψει κατηγορίαν. Ο Ερντογάν δεν πήγε, αγαπητέ φίλε Μάκη, διήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα και επισκέφθηκε και τη Θράκη μας. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και ο καθένας που μας ακούει, όταν ήρθε η Μέρκελ, όταν ήρθε πρόεδρος της Γαλλίας, πρόεδρος οποιασδήποτε άλλης χώρας, επισκέφτηκε καμία Θράκη κάποιο άλλο μέρος της πατρίδος μας? Δηλαδή, τι είναι η Θράκη? Είναι άλλο κράτος πέραν από την ελληνική επικράτεια? Και να θυμίσουμε, να απαγορευτεί η είσοδος στον κύριο Ερντογάν στη Θράκη από τη στιγμή κατά την οποία είχαμε το προηγούμενο πολύ πρόσφατο επεισόδιο της επίσκεψης του αντιπροέδρου της κυβερνήσεως του Ερντογάν, του Χακάν Τσαβούσογλου, στην Κομωτινή στις 3 Νοεμβρίου του 2017, όταν και εστάλει ως προπομπός της ελέψεως Ερντογάν στην Αθήνα, ο οποίος, παρότι είχαν συμφωνήσει με την ελληνική κυβέρνηση για ορισμένα θέματα, αυτός και τα Σκόπια είπε Μακεδονία, στη συγκέντρωση που έκανε, και μίλησε για τουρκική μειονότητα και μίλησε για αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης, ακριβώς για τα ίδια πράγματα και για τα οποία μίλησε και ο Ερντογάν. Ο οποίος έκανε κατήχηση, συγγνώμη, ο οποίος έκανε κατήχηση στα παιδιά εκεί της Θράκης μπροστά στον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Αμανατίδη, και τους έλεγε: είμαστε ένα έθνος, μία θρησκεία, μία πατρίδα, Τουρκία. Και το μόνο που δεν έκανε ο κύριος Αμανατίδης, να τον χειροκροτήσει τον κύριο Ερντογάν, θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Όμως, η συμφωνία ήταν να μιλήσει χωρίς μεγάφωνα, αγαπητέ Μάκη, σε ένα μειονοτικό σχολείο. Τώρα, πώς μαζεύτηκαν τα πλήθη με δεκάδες πλήθη
Πούλμαν, ερχόμενα από Κωνσταντινούπολη. Πώς βρέθηκαν μεγαφωνικές εγκαταστάσεις σε 10 λεπτά και στήθηκαν για να ακούνε όλα αυτά τα πλήθη την εμπριστική, αλυτρωτική ομιλία του Ερντογάν, αυτό δεν μας το απάντησε η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά εγώ θα σταθώ και σε κάτι ακόμα. Θα σταθώ ότι αυτή η πολιτική και ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρωθυπουργός της χώρας, δεν απάντησαν στις προκλήσεις πρόσωπο με πρόσωπο του κυρίου Ερντογάν που τους απίθυνε ο Ερντογάν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έχουν διπλωμάτες συμβούλους, ιστορικούς συμβούλους, ότι δεν ξέρουν ιστορία, ότι δεν γνωρίζουν τα γεγονότα. Είπε λοιπόν ο κύριος Ερντογάν, αγαπητέ Μάκη, μίλησε για 150.000 μουσουλμάνους. Μάλιστα. Όταν αυτοί δεν ξεπερνούν τις 150.000, τις 80.000 συγγνώμη. Με αυτόν τον τρόπο τι έκανε και το πετσέ στη Θράκη. Οικειοποιήθηκε τους Ρωμά και τους Πομάκους, οι οποίοι φωνάζουν ότι είμαστε Έλληνες. Εμείς τους διώχνουμε από την αγκαλιά, αυτοί λένε είμαστε Έλληνες και τους παίρνει η Τουρκία. Μάλιστα. Μίλησε για επικαιροποίηση της ηγήτης της Λουζάνης. Δεν υπάρχει τέτοιος όρος. Δεν υπάρχει περίπτωση να επικαιρωθεί επουδενή λόγο η Λουζάνη. Και το χατήρι του το έκανε μετά από λίγες μέρες ο κύριος Τσίπρας. Μίλησε και είπε τι δουλειά έχει η Ιαπωνία. Γνωρίζει πολύ καλά ο Ερντογάν τι δουλειά έχει η Ιαπωνία. Αλλά ξέρει ότι θα μιλήσει ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ή πιστεύουν να μιλήσουν. Η Ιαπωνία λοιπόν, αγαπητέ Μάκη μου, συνυπέγραψε την συνθήκη εκείνη της Λοζάνης, νικητές και ηττημένοι του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τα αποδέχτηκαν κάποια πράγματα. Άρα λοιπόν είχε λόγο την εποχή εκείνη η Ιαπωνία. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Επίσης δεν του είπανε το εξής. Μέσα στη συνθήκη της Λοζάνης υπήρχε η Ήμβρος Τένεδος και η Τένεδος, ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι είχαν 15.000 και έχουν 300 άτομα. Ενώ στη Θράκη έχουν διπλασιαστεί τα άτομα. Έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης, δεν είναι η Ελλάδα. Είναι η Τουρκία. Έτσι. Και το τελευταίο πάνω σε αυτό. Δημιούργησαν τα Σεπτεμβριανά του 1955 σφαγές, βιασμούς, διαποκόψεις. Δεν μπορούσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός να του πούνε ότι αυτά ήταν κατά παράβαση της συνθήκης της Λοζάνης. Δυστυχώς έχουμε ξεφτυλιστεί με την υποτελή αυτή πολιτική η οποία είναι διαχρονική και την οποία ακολουθούμε τόσα και τόσα χρόνια. Δυστυχώς. Είναι μαγική. Το ίδιο αυτό συμβαίνει και στο θέμα του ξεπουλήματος του ορυκτού πλούτου και γνωρίζω ότι έχεις κάποιες πληροφορίες επ' αυτού. Κοίταξε να δεις. Επαναλαμβάνω. Οι Τούρκοι διαχρονικά είχαν στρατηγική εθνική πολιτική. Κάτι το οποίο δεν είχε ποτέ η Ελλάδα. Έτσι λοιπόν από αυτή τη στρατηγική τις εθνικές τους πολιτικές δεν μπορούν να ξεφύγουν κατά κεραία ο οποιοσδήποτε είναι πρωθυπουργός ή πρόεδρος της Τουρκίας. Έχουν εθνική πολιτική. Η εθνική τους πολιτική την τελευταία δεκαετία λέει το εξής και τα έχω αναδείξει και δεν με έχει διαψεύσει κανένας και με έχουν επιβεβαιώσει τα γεγονότα. Αγοράζουν μέσα στην κρίση της Ελλάδος διαμερίσματα και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και ειδικότερα στην Αθήνα. Έχω αναφερθεί πολλάκις πως εν μέσω αυτής της οικονομικής κρίσης ο τουρκικός παράγοντας διεισδύει όλο και περισσότερο. Είχα καταγγείλει πως Τούρκοι και Αλβανοί μάκοι μου είχαν προωθήσει στην Ελλάδα βαρύ οπλισμό. Μάλιστα. Και μετά από λίγες ημέρες και έχει παράξει έργο σε αυτό το σημείο ο υπουργός ο Νίκος Τόσκας. Συνελήφθησαν Αλβανοί που τράπησαν στη φυγή και πέταξαν 3-4 σακίδια γεμάτα καλάνδικο, θα το θυμάσαι. Ναι, ναι. Όπως επίσης με βάση καταγγελίες που έχω δημοσιεύσει από τις άριστες πηγές μου, έγινε έφοδος στην Καλυθέα και τον Νέο Κόσμο, όπου συνελήφθησαν 3 άνδρες που στην κατοχή τους είχαν βαρύτατο πλεισμό και πυρομαχικά. Αυτά όλα είναι απόλυτα ανησυχητικά για όλους μας. Στόχο ο Ερντογάν έχει έναν και μόνο και δυστυχώς απογοητεύομαι και από τον Ντόναλντ Τραμπ που στήριξα την εκλογή του έναντι της
Χίλαρη Κλίντον στο θέμα της Ελλάδος. Και δεν ξέρω πού το πάει πού το πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γιατί συνεχίζει το ίδιο ακριβώς σχέδιο των σιωνιστικών, παγκοσμιοποιητικών, νεοταξικών κυβερνήσεων της Αμερικής μέχρι τον Ντόναλντ Τραμπ. Και τι εννοώ. Έβγαλα, αγαπητές φίλε Μάκη μου, να σου πω και την ημερομηνία, στις 7 Δεκεμβρίου του 2017, απόρριτο, επίσημο έγγραφο, άκρως απόρριτο πληροφοριακό, των μυστικών υπηρεσιών μας, με ημερομηνία 17 Πέμπτου του 2000, το οποίο μίλαγε και έλεγε ότι το όλο σχέδιο θα το εμφανίσουν ως συμφέρουσα λύση για την Ελλάδα, πιο τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και τη συνδιαχείριση, ενώ μακροπρόθεσμα και σταδιακά προβλέπεται συγκυριαρχία με επιδιαιτητές τους Αμερικανούς μέσω ΝΑΤΟ και τέλος διχοτόμηση του Αιγαίου βάσει της γραμμής των ίσων αποστάσεων. Αυτό, Μάκη μου, είναι 17 Πέμπτου του 2000. Είναι με υπογραφές, δεν μπορεί ουδής να το αμφισβητήσει και έτσι δεν το αμφισβήτησαν. Με κάλεσε στο Βεργίνα TV ο δημοσιογράφος ο Στέργιος Καλόγυρος, το έβγαλα και τηλεοπτικά. Λοιπόν, απλά τα συστημικά μιμιέ αποκρύπτουν την αλήθεια, διότι οι ιδιοκτήτες τους, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, κάνουν επιχειρηματικά deal με τους κρατούντες. Βέβαια. Και τώρα χέρινι Βιτάλο και τα δυο το πρόσωπο. Εκεί μέσα λοιπόν, και δεν διστάζω να το πω, λέει στο πέμπτο σημείο. Πρωταγωνιστές φέρονται ο ίδιος ο Λάτσης, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους και ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα μας, Νάιλς, ο οποίος είναι σύνδεσμος μεταξύ των δύο αναφερομένων ανδρών, καθώς και ο Κίσιγκερ, ο οποίος κατά το θέρος πρόκειται να πραγματοποιήσει ταξίδι αναψυχής στο Αιγαίο με την Θαλαμικό Λάτση, όπως έχει αναφέρει η υπηρεσία μας με την πρόσθεν σχετική. Αυτά είναι στο πληροφοριακό το άκρος απόρριτο έγγραφο. 17 Πέμπτου του 2000. Τελειώνουμε. Μετά από 17 χρόνια υλοποιείται η τριχοτόμηση του Αιγαίου και η συνεκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Τελειώσαμε με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο, Πάνω Αποστόλου. Αυτό το οποίο μας είπες τάραξε τα πάντα εδώ πέρα. Δηλαδή πάει το Αιγαίο μας με το έγγραφο το οποίο έχεις βγάλει και το αποκρύπτουν τα κανάλια. Πάει στην κυριολεξία το Αιγαίο μας και συνεκμεταλλεύεται και με αυτόν τον τρόπο θα το πάρουν και οι Τούρκοι το Αιγαίο μας, χωρίς να πέσει το ένα βόλι. Χρέος δικό σου, Μάκη μου, χρέος δικό μου και χρέος κάποιων που θέλουν και να λέγονται και είναι πατριώτες, να μην σταματήσουμε με οποιοδήποτε κόστος να φωνάζουμε, να τα λέμε και να πείθουμε έναν, δέκα, 100.000. Απέρχεται σταδιακά. Διότι δυστυχώς υπάρχει ομερτά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των μεγαλοεπιχειρηματιών και έχω στοιχεία και για αυτό το θέμα που απαγορεύουν σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους τους συγκεκριμένη εργασία. Από εκεί και μετά να δεν καλά. Προλάβαμε να πούμε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα τα ξαναπούμε. Το μόνο θα σου πω ότι μέσα στο ευρύτερο σχέδιο, γιατί είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, το έχω αναδείξει εγώ και έχει παίξει αφάνταστα, είναι και η αγορά από τους Τούρκους του Παναθηναϊκού. Θα το πούμε σε άλλη εκπομπή πάνω. Όποτε έχει περάσει η ώρα. Σε ευχαριστούμε. Τελειώσαμε με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο. Καλή χρονιά να έχεις, φίλε Πάνο. Καλή χρονιά σε όλους τους συνέλληνες. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, αυτά που ακούτε δεν τα ακούτε παρά μόνο σε κάποιους ελάχιστους περιφερειακούς σταθμούς. Εμείς εδώ είμαστε στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί η εκπομπή Όσα Μύθια, Τόση Αλήθεια με την Ευγενία Κούκουρα. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τετάρτη. Να είστε καλά. Γεια σας, φίλες και φίλοι.